Στη συνέχεια του δελτίου, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την ευκαιρία μια συνομιλία για την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα με τον βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Σιλενίδη. Επιστρέφουν στην εργασία τους οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, καθώς στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τα οποία είχαν συσσωρευτεί από τον Δεκέμβρη. Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε, αποφασίστηκε να σταματήσουν την επίσκεψη εργασίας και να επιστρέψουν στη θέση τους προκειμένου να συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία του το νοσοκομείου χωρίς προβλήματα. Ανέστειλαν την επίσκεψη εργασίας από την Παρασκευή εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης μετά την Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Όπως τόνισε ο διοικητής Νίκος Στραπτόπουλος, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να αναστείλουν την επίσκεψη εργασίας προκειμένου να συνεχίσει τη σωστή λειτουργία του το νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Στραπτόπουλος ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την απόφαση που πήραν, επισημένοντας ότι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Να ξανατονίσω ακόμη μια φορά ότι ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε αντικείμενο και εκτιμώ ότι τα σωματεία, τα δύο σωματεία που υπάρχουν στο νοσοκομείο είχαν δίκιο, διεκδικούσαν και διεκδικούν χρήματα τα οποία τα δούλεψαν. Ευτυχώς όμως για μια ακόμη φορά και στην συνέλευση που έκαναν και τα δύο σωματεία την Παρασκευή εκτίμησαν ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που ο κόσμος ταλαιπωρείται γενικότερα και παρόλο που ακόμη δεν έχει εντελώς τακτοποιηθεί το πρόβλημά τους όσον αφορά για την πληρωμή των υπηρεσιών, για μία ακόμη φορά στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων οι εργαζόμενοι, είπαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται, παρακαλώντας και τη διοίκηση και, και όλους τους υπεύθυνους κτλ. Το πρόβλημά τους να δοθεί λύση. Για μία ακόμη φορά εγώ θα πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια τα σωματεία, τους εργαζόμενους, ότι και αυτήν τη φορά για το καλό του νοσοκομείου και των ασθενών κάνουν αναστολή της επίσκεψης και δουλεύουν κανονικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, τα χρήματα των εργαζομένων θα σταλούν τη Δευτέρα για τον απαραίτητο έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο και αμέσως μετά θα καταβληθούν στους εργαζόμενους. Είναι ένα μικρό μέρος το οποίο δεν το πήραν ακόμη βέβαια στα χέρια τους τα παιδιά. Εκτιμώ ότι το ελεγκτικό τη Δευτέρα που θα σταλούν τα χρήματα και αυτοί να δείξουν μια καλή διάθεση στο ελεγκτικό. Φυσικά βάσει του νόμου και οπωσδήποτε κανένας δεν ζητάει να γίνει εκτός νόμου κάτι, να πάρουν έστω και ένα μικρό μέρος των χρημάτων για να μπορέσει το νοσοκομείο να προχωρήσει και να δουλέψει απρόσκοπτα. Στόχος των εργαζομένων ήταν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου.